Που έχουν το χαρακτηριστικό των δεξιών κυβερνήσεων και των συντηρητικών κομμάτων που κυβερνάνε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν θα το βρει σε μια ε, κοινωνία, σε μια χώρα που έχει μια προοδευτική κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, πράγματι, έχουμε κατοχυρώσει και με το Σύνταγμα και με τον ποινικό κώδικα. Ε, το δικαίωμα τη γυναίκα στην αυτοδιάθεση του σώματο και στο δικαίωμα στη μητρότητα ή όχι στη μητρότητα. Να επιλέξει η οχι στη μητροτητα να επιλεξει γυναικα αν θα κάνει παιδιά, πόσα παιδιά κλπ. Και, και φυσικά και το δικαίωμα σε ορισμένε περιπτώσει που το λέει ο ποινικό κώδικα καθαρά, ε, πότε μπορεί μια γυναίκα να κάνει έκτρωση. Ε, λοιπόν, έχει αρχίσει μια καμπάνια, ε, ανώδυνα τάχα μου, ότι προστατεύει το αγέννητο παιδί. Που δεν υπάρχει τέτοιο όρο, δεν υπάρχει παιδί μέσα στην κοιλιά πριν γεννηθεί, δεν είναι εύριο. Κανένα γιατρός δεν θα το πει παιδί, α πούμε. Ε, αλλά ε, αυτό άρχισε και με πέρυσι που η ίδια η Εκκλησία καθιέρωσε αυτή την αμφίβολη, α πούμε, αμφιβόλου ε, ημέρα για το αγέννητο παιδί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Εκκλησία δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την έκτρωση. Και με αυτή την έννοια ασκείται μια ψυχολογία σήμερα, μια ένας εκβιασμός στις, στις, γυναίκες που είναι ε, θρίσκες, ότι αυτό που πάνε να κάνουν, αν δεν κάνουν την άμβλωση, για διάφορους λόγους, μπορούμε να του αναπτύξουμε παρακάτω, ε, είναι αμαρτία και τη δημιουργούν μια επιπλέον, ας πούμε, ένα, ένα επιπλέον πρόβλημα στο ήδη υπάρχον πρόβλημα που είναι η έκτρωση. Δηλαδή, καμία γυναίκα δεν σηκώνεται μια μέρα και λέει τι ωραία τι καλά θα πάω να κάνω μια άβλωση ή μια έκτρωση. Έχει, έχει συνέπειε αυτή η πράξη. Η οποία την κάνει η γυναίκα κάτω από ορισμένε συνθήκε αναγκαστικά. Λοιπόν, ε, άρα το θέμα τώρα που έχουν ανοίξει εδώ <coughs> αυτέ οι κινήσει που είναι. Θρησκευόμενε είναι με την Εκκλησία. Ε, και τα η Εκκλησία πιέστηκε από αυτέ τι κοινέ ισχύε, έκανε, έκανε, αυτή την, ε, την κινητοποίηση, ας πούμε, και την παραχώρησε να δημιουργήσει μια τέτοια ημέρα. Ε, εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, δηλαδή θα προχωρήσουν να αναιρέσουν να και τον ίδιο νόμο, mm. να ζητήσουν δηλαδή, το επόμενο βήμα να αλλάξει και ο νόμο. Το... Θα φτάσουμε σε αυτό. αυτό. Ναι. είναι ε, ένα ε, θέμα. Κύριε, γι αυτό... Η Εκκλησία μεν, κυρία Καούνη, ναι, αλλά ναι, ναι. μπήκε η αφίσα σε 17 σταθμού του μετρό. Μπήκε η αφήση δεν 17. μπήκε στα προαυλία των εκκλησιών. Ακριβώ σε έναν ένα δημόσιο χώρο, από ένα δημόσιο φορέα, ε, ο οποίο έπρεπε να προσέξει περισσότερο. Ε, δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν ε, μία τυχαία πράξη. Mm -hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι η αφήση αυτή είναι τμήμα μια οργανωμένη καμπάνια κατά του κατοχυρωμένου δικαιώματο τη έκτρωση, η οποία, όπω είπατε και εσεί, συνδέεται με μια ευρύτερη τάση συντηρητικότητας της κοινωνίας που προσπαθεί να ελέγξει άμεσα τα σώματα και τη σεξουαλικότητα των γυναικών και των ατόμων με δυνατότητα και οφορίας. Οι αμβλώσει δηλαδή ε, δεν είναι μόνο ε, ιστορικό και φιλοσοφικό ζήτημα, είναι κατά βάση πολιτικό ζήτημα, ε, διότι συνδέεται, ε, αφορά σε σχέσεις εξουσίας και εκτιμένα ε, δικαιώματα ιστορικά καταπιεσμένων ε, ομάδων. ομάδων. Άρα λοιπόν, αν λέμε ε, όπως υποκριτικά ισχυρίζονται ότι αυτό είναι μία άλλη άποψη και αφήστε μας να την εκφράσουμε, ε, αυτό δεν είναι... Άποψη. δεν είναι μια άλλη άποψη όπως δεν είναι μια άλλη άποψη ο ρατσισμός, η ομοφοβία, η τρανσφοφοβία, ο ναζισμό. δεν μπορούμε να θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό είναι μια άλλη άποψη, άρα ας τη ε, ε, δώσουμε χώρο να ακουστεί ε, και να γίνει σεβαστή αυτές οι απόψεις δεν μπορούν να γίνουν σεβαστέ, και ούτε είναι άλλη άποψη που μπορούμε να αφήσουμε να ακούγεται και δει στις αποβάθρε του Μετρό διότι αυτή η άλλη ε, άποψη ε, και ε, πριν απ' όλα είναι και ζήτημα και ταξικό διότι γνωρίζετε κυρία Καμψή ότι από το 2005 στον κώδικα ιατρικής διοντολογίας το άρθρο 31 είναι η μόνη πράξη μαζί με την υποβοηθούμενη ε, αυτοκτονία ε, ε, και αυτενασία η οποία Επιτρέπεται να επικαλεστεί ο γιατρός πρόβλημα συνείδησης και να, και να απέχει από την, από την, πράξη αυτή, από την ιατρική πράξη. Είχαμε άρα, ένα περιστατικό υπάρχει το γνωρίζετε, και έτσι? στο θεραπευτήριο των πατησίων πρόσφατα έτσι, την το πρόσφατο, εβδομάδα ναι, ναι. και το 17 με τους αναισθησιολόγους στους, της ΣΑΜΟΥ, με τις προσφύγες Θα με παρέμβαση τότε Είναι απαράδεκτο. Και υπάρχει αυτό από το και αυτό επικαλούνται οι γιατροί. Και το επικαλούνται οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία. Διότι άρα είναι και είναι το ζήτημα. Ε, δηλαδή, Έχεις το. Γιατί Στα δημόσια νοσοκομεία θα πάνε. Ακριβώ. Ε, και ε, σ στα ιδιωτικά νοσοκομεία φυσικά θα το κάνουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει εκεί πέρα πρόβλημα. Άρα, δηλαδή, ε, η γυναίκα πρέπει να φέρνει και το βάρο εντό εισαγωγικών συνείδηση ορισμένων γιατρών οι οποίοι το ε, επικαλούνται. Ε, αν λοιπόν να μην είναι στα δημόσια νοσοκομεία ε, αυτοί οι γιατροί, να εργαστούν αλλού και να πούνε εκεί ότι έχουν πρόβλημα ε, ε, συνείδηση. Είναι λοιπόν ε, Πίστευτο να, να ερχόμαστε σε αυτά τα θέματα. Παρανομούν οι γιατροί. Παρανομούν, αλλά προσέχτε υπάρχει ο κώδικα ο οποίο του δίνει το τι Αυτό είναι. Ε, και Δη, και ο ένα νόμο με τον νομιμοποίηση, με τον κώδικα έρχεται. Ε... Και όχι σε άλλα θέματα, στην άμβλωση. Άρα εδώ έχουμε κενό. Ναι. Κενό νόμου εδώ πέρα ε, ε, και ένα, νο... δηλαδή και... το ένα με το άλλο έρχονται σε μια αντίθεση ο κώδικας ε, που έχει θεσπιστεί ε, με συγκεκριμένους τρόπους υπάρχει ένα άρθρο που αφήνει ε, ένα παράθυρο να μπει αυτό, αυτό πρέπει μια να χαρα... το... Μια το χαραμάδα. Δούμε, και δεν το έχει κοιτάξει αυτό κανένα έτσι. Γιατί και αυτό είναι. Το, το φεμινιστικό κίνημα πρέπει να το δει ναι, αυτό, ναι. κατά τη γνώμη μου. Και <σχ> τότε υπήρξαν πολλέ κινητοποίησει και, αυτό που είχαν κάνει στη ΣΑΜΟ. Αλλά, αλλά, αυτή η διάταξη παρέμεινε. του το, το κώδικα ιατρική διοντολογία. Mm -hmm. Άρα λένε και γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι ε, παράνομο. Είμαστε με το δικό μα, είμαστε εμεί. Ενώ, όπω είπε η ε, κυρία Κουβέλα, τα θέματα αυτά. Ε, εμείς οι νομικοί και η θεωρή η συνταγματική, η θεωρία, η ποινική, η νομολογία και το αστικό δίκαιο τα έχει λύσει τα έχει λύσει ε, ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή και στη συνταγματική θεωρία όλοι οι συνταγματολόγοι θεωρούν ότι το έμβριο είναι μια ιδιότητα του σώματος της γυναίκας άρα δεν μιλάμε για μια και μάλιστα η, ε, ε, ο άνθρωπος αρχίζει από την έναρξη των οδυνών εξώθησης μέχρι να φτάσει στον εξωτερικό κόσμο και να γίνει ε, ε, υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Καλά, εδώ θα πούμε. Τα, τα, μην αρχίσουμε να λέμε τα ψέματα τη καμπάνια. Ακριβώ. Ε, δη, δηλαδή, ακόμα και για τον αριθμό οι αλευμό, ιατρικά, το, ε, στη ακρο, σειρά ακρο, τα έχω. Ή, ψέματα. Είναι απίστευτο. Τα, τα, είναι απίστευτο. τα έχουν και τα ελληνικά χωάξου έχουν αποδομήσει <στονί> όλα. Άρα, δεν υπάρχει ιατρική αλήθεια, δεν υπάρχει νομική αλήθεια. Έχουν βάλει λοιπόν. Είναι μία προπαγάνδα Εσχρή, συσταματοποιημένη, που έπρεπε αυτή εκτό από το να κατέβει. Δηλαδή και αυτό το υποκριτικό ότι ανέβηκε. Βλέπουμε τι αντιδράσεις ε, Είναι θετικέ, είναι αρνητικέ. Και μετά ξανακατεβαίνει. Εγώ αυτό, ο, θα μου επιτρέψετε, το θεωρώ ε, μία ε, 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 σχρή προπαγάνδα, Συστηματοποιημένο ψέμα, το οποίο εκτός από τις αρχές, πρέπει ε, να διωχθεί. Είναι και ποινικά κοράσιμο, γιατί είναι αθέμητη διασπορά ειδήσεων. Αυτό, Φωτίνη, κάτι θέλεις να πει αυτό. αυτό. Ήθελα να πω ότι ε, από άποψη νομική είναι ε, αδιαπραγμάτευτο ότι πρέπει όλοι να εφαρμόζουμε να τηρούμε τους νόμους του νόμου του κράτου. Έτσι. Ε, άρα λοιπόν ένας γιατρός που έχει έναν κώδικα θα πρέπει να υπηρεσχεί ο νόμος. Αν του έχει κώδικα. θρησκευτική συνείδηση ο γιατρό, και επειδή ζούμε σε μια χώρα όπω σε όλη την Ευρώπη, οι πληθυσμοί αλλάζουν, οι θρησκείε έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν είναι μόνο η μία θρησκεία, η Ορθόδοξη, η Καθολική κλπ. Υπάρχουν θρησκείε. Δηλαδή, τι θα πούμε, ο κάθε επιστήμονα, ο κάθε γιατρό, ο κάθε επαγγελματία mm. θα κοιτάει τη θρησκευτική του συνείδηση και κόντρα στο νόμο του κράτου στο οποίο ζει. Είναι ένα θέμα. Να να για για, να Λοιπόν, τώρα ναι. για να πω μια και είπα για του νόμου. Ε, υπάρχει ο κώδικα τη ε, διοντολογία των διαφημιστικών εταιριών. Mm -hmm. Που, αν πάρουμε υπόψη mm. μα αυτά τα ψέματα με, με τι αφήσει και με το Sport Life, την εφημερίδα, ε, θα μπορούσαν κάλλιστα να παρεύουν και ίσω φοβήθηκαν και γι' αυτό. Ε, με, με στο κώδικα ε, των διαφημιστικών εταιρειών εταιριών τη διοντολογία να, ε, να, δηλαδή, να, να, να κάνουν... δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή να, μην φύγουν στο... δικαιώματα κοινωνικών ομάδων και μάλιστα δικαιωμάτων και των στ, γυναικών. Επιπλέον. Αφού βγήκε ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και υποστήριξε τον πρωτοσέλιδο. Δημόσιο... Το, το <χαι> ε, Λοιπόν, επιπλέον, θα πω και για τον πρόεδρο τη κυβέρνηση. <laughs> επιπλέον, εδώ στο το 19 ψηφίστηκε ένα νόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση, ο 4604, που, υπάρχει συγκεκ... που ε, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ουσιαστική ισότητα των φύλων ε, και ε, βάζει στην καρδιά του κράτου. Την υποχρέωση πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε όλο τον κρατικό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αυτό ο νόμο λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 24, που ονομάζεται Μέτρα προώθηση τη ισότητα των φύλων στα μέσα μαζική ενημέρωση, στη διαφήμιση και στου αρμοδιότητε του ΕΣΟΡΟΥ. Κράτα το από εδώ. Yeah. Από το άρθρο 24, να ξεκινήσουμε τα τρέιλερ. Έχει τρέιλερ το κόκκινο. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν για τα εξή πρόσωπα. έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή. Εδώ είμαστε για εσά που δεν ακούσατε νωρίτερα. 105 και 5 στο κόκκινο και όμω κινείται. Μιλάμε για τι αμβλώσει σήμερα και έχουμε εδώ καλεσμένε στο στούδιο. Την Μίνα Καούνη είναι δικηγόρο. Όπω λέγαμε και νωρίτερα, έχει χειριστεί πολλέ υποθέσει ε, που αφορούν σε καταπάτηση κοινωνικών δικαιωμάτων γενικών με συμβία κλπ. Και, και η πρώην Γενική Γραμματέα Ισότητα, η, η Φωτεινή Κουβέλα. Και έχουμε, είχαμε μείνει στο σημείο που λέγαμε για τον νόμο τη προηγούμενη κυβέρνηση, φωτεινή κουβέλα των 46-04 και το άρθρο 24, που λέει κάτι για τα μίντια σε σχέση με το πρωτοσέλιδο του Sport Time τώρα αυτό ναι, λέει ενδρόσης. ότι πρέπει με βάση αυτό το άθρο να πάρθουν μια σειρά μέτρα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στους κώδικες οδοντολογίας, στην ΕΡΤ που είναι δημόσιο κανάλι και σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ε, στο ίδιο το, συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, να πάρουν υπόψη τα θέματα της ΣΟΤΑ ε, αναφέρει πάρα πολλά, να μην τα πω τώρα. Οποιο okay. ενδιαφέρεται μπορεί να πάει σε αυτό το άθρο. Δηλαδή βάζει ρυθμίσεις ε, που εμπεριέχουν και το σημερινό θέμα που συζητάμε διότι είναι στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα κατακτήσει των γυναικών, αυτό το άθρο, και δεν μπορεί να πάμε πίσω. Και με βάση αυτό πρέπει να γίνει και ένα έλεγχο, διότι έμαθα, δεν το είδα εγώ, ότι υπάρχει και τελειοπτικό σποτ. Δηλαδή, βάση... Δεν το έχω δει. Ότι υπήρξε, ότι πρόλαβε μερικέ μεταδόσει. Πιο παλιά, νομίζω, πιο παλιά ήταν. Α, ε, ε, δηλαδή ε, δηλαδή ε, δηλαδή χρειάζεται δηλαδή. μια εγρήγορση και από το ίδιο το φεμινιστικό κίνημα και από τι γυναικέ συλλογικότητε, ε, από τα κόμματα τα δημοκρατικά, τα, τα προοδευτικά κόμματα, να παγιπνούν και να παρεμβαίνουν. Και χρειάζεται να υπάρχει και μια οργάνωση τη δράση με διάφορε μορφέ. Δηλαδή, πέρα από τα δελτία τύπου, παρεμβάσει, συζητήσει, εκδηλώσει στην κοινωνία, να στηρίξουμε. Τις γυναίκες. Yeah. Πρώτα πρώτα πρέπει να στηρίξουμε τι γυναίκε σε μια απόφαση ζωή για αυτέ. Δηλαδή, όταν φτάνει, α πούμε, μέσα η Εκκλησία να λέει ότι μπροστά. και αυτέ, φυσικά, οι θρησκευόμενε οργανώσει, ότι ε, ή κάνει άμβλωση μια γυναίκα ή πεθαίνει, και σου λέει όχι, δεν πρέπει να κάνει άμβλωση για το παιδί. Και το έζησα αυτό σε μια εκπομπή που είχα πάει στην ΕΡΤ πέρυσι, που υπήρχε και ένα ιερέα που στο ερώτημα του δημοσιογράφου «Κινδυνεύει η γυναίκα να πεθάνει αν δεν κάνει άβλωση, αν δεν της πάρει ο γιατρό το παιδί». Και εντάξει, να μην πω τώρα τι είπε. Ε, δηλαδή κυρία τραγικά, Καμόνη, ναι. τραγικά ε, περιστατικά που δημιουργούν ε, 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 δράματα δράματα στην γυναίκα. Ε, δεν... θέλω να πω ναι, το εξή ναι. και θα, και θα τρελαθούμε για, τις... για τα το... ε η, τα 19 Ορθόδεξα Σωματεία και ο Σύλλογο Αγέννητου ε, Παιδιού που στήριξαν, υποτίθεται, την ε, αφίσα αυτή και ειδικά ο Σύλλογο του Παιδιού που α, μέσα από τον τίτλο του έχει νοητική, όπω είπε η κυρία Κούβελα, και λεκτική ε, υπέρβαση, διότι δεν υπάρχει, είναι, ε, είναι αντιφατικό το σχήμα, οξύμορτο σχήμα αγέννη το παιδί. Έχει δεν εγκριβώς. υπάρχει. Ε, και καταλαβαίνετε πού πάει η παραπλάνηση, πώ αρχίζει ήδη από τον τίτλο, ήδη το Αγέννητο παιδί. για να να πετύχει αυτό το συναισθηματικό εκβιασμό. Εάν θα δείτε λοιπόν στην ιστοσελίδα, δεν μιλάμε μόνο για τι εκτρώσει. Μιλάμε ότι επιτίθεται σε όλη την ανα... στις καινούργιε τεχνολογίε, σε κυρίως. όλη την αναπαραγωγική διαδικασία, όχι μόνο στην χειρουργική έκτρωση και στην φαρμακευτική έκτρωση και στην αντισύλληψη και στι προγραμμιέ σχέσει και στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και στην εργασία τη γυναίκα. Ε, τι να σα πω, είναι όλο το σκοταδε, σκοταδιστικό. Αυτό ε, πακέτο βγαίνει σιγά σιγά προ τα έξω το θέμα τη άμβλωση ε, και δίθεν με το υποκριτικό επιχείρημα. Ε, μα εμεί δεν είπαμε γιατί να καταργηθούν οι εκτρώσει. Έτσι γίνεται η προπαγανδα ...ρίχνεις Ρίχνει πρώτα-πρώτα ε, μερικά ψήγματα να, να δει τι ε, τις αντιλήψει, τι αντιδράσει και μετά από και πέρα προχωρά σε όλο αυτό. Ξέρω δηλαδή, καταλαβαίνετε. Εγώ το θεωρώ είναι και πάρα ο... πολύ υποκριτικό. Υποκριτικό, υποκριτικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει γυναίκα. Ναι. Εγώ the, όλο μου τον περίγυρο που να μην έχει κάνει τουλάχιστον μία. Καταρχά, οι περισσότερε αμβλώσει γίνονται από τι ίδιε. Από τι ίδιε. Ακριβώ. Γιατί δεν θέλουν να, που δε θέλουν να δε δουν θέλουν Το μέγεθο και το σχήμα τη οικογένειά του. <στονίκαι> και και εμεί αυτό λέμε. Ότι η έκτρωση είναι ε, μία εκδήλωση τη αυτοδιάθεση και δεν έρχεται, ε, όπω και οι πολίτεκνοι, ε, το δικαίωμα τη αυτοδιάθεσή του εξασκούν. <στονίκαι> Άρα λοιπόν, ε. Δεν, ε, το δικαίωμα τη αυτοδιάθεση δεν έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα τη ε, ε, μητρότητα. σα ε το συμπληρώνει το πώς θα κάνεις την, ε, τη ζωή σου, την οικογένειά σου, ε, τον αριθμό, πότε θα Βεβαίως, τα Βεβαίως, δεν είναι, ξέρουμε όλοι ότι η άμβλωση δεν είναι μέθοδος αντισύλληψης. Βεβαίως. Εντάξει, ε, ε, το ζήτημα είναι, άλλο θέμα αυτό Αυτό όμως. όμως, είναι κυρία Καμτσή, ότι ε, ε, yeah. ε, ε, αν δεν... Συγκρομή, <laughs> ε, 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 το θέμα είναι όμως άλλο. Ε, ότι ε, εδώ δεν χτυπάνε τη ρίζα. Ναι, θέλουμε να μειώσουμε τις ε, αμβλώσεις. Δεν θα τις μειώσουμε το, ε, ε, με το να απαγορεύσει τι αμβλώσει, διότι τότε θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή τη κρεμάστρα που γίνανε ε, και. οι οι γυναίκε. Ακόμα γυναίκες γίνονται, δεν ξέρω πόσε. πόσε εκτρώσει γίνονται σε αναπτυσσόμενε χώρε επισφαλεί, πάρα πολύ επικίνδυνε. Ε, λοιπόν, δεν μπορεί να τι απαγορεύσει τι αμβλώσει. Αλλήμον δηλαδή, να πάμε σε αυτό το ε, πισωγύρισμα. Δεν χτυπάνε, λοιπόν, τη ρίζα του προβλήματο, που η ρίζα του προβλήματο είναι η. Ε, η σεξουαλική διαπονταγώγηση να μπει στα σχολεία, η ελεύθερη πρόσβαση και η ανώνυμη πρόσβαση στα προφυλακτικά η, 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 η διευκόλυση των υιοθεσιών από την εποχή της, από την περίοδο της εγκυμοσύνης κιόλας, το να δώσεις κίνητρα και όχι το διχίλιαρο που δίνουν στις νέες γυναίκες στις οικογένειες στις νέα ζευγάρια βρεφομιακούς σταθμούς, δωρεάν, δωρεάν αυτό Συγγνώμη, εσύ. για τα αγέννη το παιδί, ε, για τα γεννημένα πάντως δεν τους ήρθε να νοιάζονται ποτέ, διότι, διότι μην, όταν, το, όταν το παιδί θα γεννηθεί με πρόβλημα ε, 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 δεν είχαμε τον προηγούμενο μήνα ε, τη μητέρα ενός παιδί με σύνδρομο down που ε, 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 αυτοκτόνησε ναι, έριξε ε, βεβαίως, το παιδί και έπεσε ναι. από εκεί, ναι. δηλαδή το πρόβλημά μας είναι ε, να γεννηθεί και από εκεί πέρα αν, το, ε, αν γεννηθεί το παιδί δεν έχουμε καμία φροντίδα ε, ας πάει να κόψει το λαιμό του και αυτός και η μητέρα του και όλοι και μέχρι που γίνεται πολίτης μετά Εάν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τι. Δώσε κινήτρα, δώσε ε, περισσότερη άδεια στην εργαζόμενη μητέρα, βρέφονιπιακού σταθμού, ε, μέρημνα για το παιδί στην μικρή ηλικία, ε, μέρημνα για τι γεννήσει νεαρέ, τι άνεργε, ε, ε, σε όλο τον εμπλησμό, σε όλε τι γυναίκε που έχουν ε, πρόβλημα. Και τότε θα δει πώ μειώνονται ε, οι, οι αμβλώσει. Και ενημέρωση, ενημέρωση. Και Φωτεινή, δηλαδή. Θα ήθελα να μα πει, θα θα διαβάσω ένα ότι. Διατέλεση και γενική γραμματέα ισότητα, ναι. έτσι. Θα σα πω τι κάναμε, και τι και... πρέπει να γίνει και τι. Αυτό και τι ναι, και έγινε, α πούμε. Λοιπόν, να σα διαβάσω όμω από μια. Τώρα θα αυτά τα σωματεία λοιπόν θα κάνουν και μια εκδήλωση. Οπα. Και Μ. αναφέρουν ένα σκεπτικό κλπ. Yeah, και επίση λέει: Γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί η σεξουαλική αγωγή από την προσχολική και την προσχολική σχολική ακόμα ηλικία, γεγονό που θα επιφέρει την ηθική αλλίωση των ναι. παιδιών μας. Λοιπόν, είναι εδώ είναι πρόβλημα. αποκαλυπτικό. Αν που ε, Πάει σε, σε εθνικισμού. Ναι, 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 στην ναι, εκπομπή ναι. που είχατε πάει προχθέ, ναι, κυρία ναι. Καούνη. Ε, Τη σταμάτησε βέβαια η δημοσιογράφος ναι. διότι θα έπαιρνε φόρα και έλεγε αλλοίωση του πληθυσμού και λοιπά με ναι, του μετανάστε. Ναι. Και ναι. το οποίο βέβαια ξεκινάει και από ναι, την τώρα. ίδια την τώρα. κυβέρνηση, η οποία είναι ένα μείγμα. Ε, ακροδεξιών και νεοφιλελεύθερων ε, πολιτικών, α πούμε, και γι' αυτό βγαίνει και ο κύριο Γεωργιάδη, ο οποίο γνωστό για τι ακροδεξίε θέσει, mm -hmm. και λέει ότι κινδυνεύει το έθνο από του μετανάστε κλπ. με αυτόν τον ρατσιστικό λόγο που έχει και κατακλείσει. Ε... Συγγνώμη διακοπ... κατα... Καταλάβατε, λοιπόν, ότι μπήκε σε διάλογο ε, το, το δικαίωμα αυτό. Ακριβώ. Δηλαδή, μπήκε σε διάλογο. Ακριβώ. Τι σημαίνει. Και γίνεται, και όπω και στην προηγούμενη εκπομπή, μπήκε. Άνοιξε άνοιξε σε γκάλοπ. Ένα, το δικαίωμα τη αυτοδιάθρωση τη γυναίκα μπαίνει έτσι. σε γκάλοπ. Τι άλλο θα βάλουμε σε Να μου κάνουν κουμάντο το πώ θα ζήσουμε ναι, και τι θα Τι άλλο θα βάλουμε σε γκάλοπ. Ε, λοιπόν, επειδή ε, ε, γίνεται αναφορά στην υπογεννητικότητα, η οποία πάει ω τρομοκρατία. Ναι, Εντάξει, το πάνε και ένα, με το είναι, ναι, ένα ναι, πρόβλημα, ναι, ναι. είναι ένα πρόβλημα, το οποίο είναι και ελληνικό και διεθνέ. Είναι μάλλον και ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο τη Ελλάδα. Ε, και πάνε να το λύσουν. Ε, το, 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 το έχουν σαν επιχείρημα, α πούμε, για να προβάλλουν το αγέννητο παιδί κλπ. Ωστόσο, όμω, πέρυσι η Βουλή προηγούμενη ε, είχε κάνει μια επιτροπή να εξετάσει. Το θέμα τη υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή κατέληξε με σύμφωνη γνώμη και τη Νέα Δημοκρατία και του Κινάλα Σούμα, ήταν πρόεδρος πρόεδρο η κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι για την υπογεννητικότητα τέσσερα είναι τα θέματα που πρέπει. Ε, από τα οποία εξαρτάται η, ε, αυτή η κατάσταση είναι η ανάκαψη της οικονομίας τι τη χρειάζεται δηλαδή για να φύγουμε από αυτό το πρόβλημα, χρειάζεται ανάκαψη της οικονομίας, μείωση της ανεργίας, ε, καλές ε, δουλειές για όλους και για όλες και αύξηση των αμοιβών για τους ε, νέους ε, για, τα νέα, και για, να, λοιπόν, για Με τα νέα αυτά και λοιπόν. τα τέσσερα, με αυτά τα τέσσερα που δεν περιέχει καθόλου αυτό που συζητάμε σήμερα, ε, ε, εμείς ως κυβέρνηση του γενική κάναμε πράγματα. Σε όλα αυτά και στου τέσσερι αυτού τομεί έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Με, μόνο για την πρόνοια να σα πω ότι παραλάβαμε 789 εκατομμύρια και παραδώσαμε ε, στις στι προηγούμενε εκλογέ στη σημερινή κυβέρνηση 3,5 δισεκατομμύρια. Μόνο για το θέμα τη πρόνοια. Και τι κάναμε εκεί. Ε, κάναμε δωρεάν τα σχολικά γεύματα Μα κατηγορούσαν ότι είναι. Καλά, ναι, ότι είναι Δωρεάν πρόσβαση σε βρεφοονηπιακού σταθμού σε 156.000 παιδιά και σε μητέρε που είναι άνεργε. Γιατί μέχρι τότε η άνεργη μητέρα δεν μπορούσε να το πάει σε ένα δημόσιο βρεφικό σταθμό. Λοιπόν, διπλασιάσαμε το επίδομα παιδιού για ένα εκατομμύριο 600.000 παιδιά. Δώσαμε 700 εκατομμύρια για το ΚΕΑ, 300 εκατομμύρια για το επίδομα στέγαση. Για τα κόκκινα δάνεια άλλα 200 εκατομμύρια. Ρίξαμε το, την ανεργία από το 27,5%, την παραδώσαμε στο 17,5% και σήμερα βλέπουμε ότι αυξάνεται με τη νέα κυβέρνηση. Ε, καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό και αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Ε, δηλαδή δημιουργήσαμε το κοινωνικό μέρισμα και λοιπά ε, δημιουργήσαμε τέτοιες πολιτικές στο βαθμό που ήταν και διονομ, το, δημοσιονομικό ας πούμε περιθώριο που είχαμε που συμβάλλουν στο δημογραφικό πρόβλημα όσο το δυνατόν να συμβάλλεις αυτό διότι ας πούμε σήμερα και, ε, και, παρόλα αυτά ρε παιδί μου δεν είναι η γυναίκα ένα παραγωγική μηχανή δηλαδή να σου λύσει το δημογραφικό είναι ε, και αυτό. αυτό θέλω να σας πω <laughs> ότι γίνεται και ένας υποβιβασμός της γυναίκα σαν ένα δοχείο ο άψυχο και αυτό. άφωνο του εμβρίου ε, στην οποία ε, και, και μέσω αυτού γίνεται και ένας ε, ψυχολόγος ένας σημαντικός εκβιασμό και βάζουν το έμβριο να μιλάει σε πρώτο πρόσωπο ε, και μανούλα μου μη με σκοτώσεις στέλνει γράμματα Είναι το έμβριο και λέει ότι εγώ μανούλα μου θα γίνω ο γιατρός που θα σώσει το κόσμο τέτοιες γελιότουλες αλλά μπορούν να περάσουν αυτό και να χειραγωγήσουν Υπάρχει ο, η ερωτευμένη κοπέλα ε, που, αν τη πει αυτό που αγαπάει. Ότι να το κρατήσουμε, τότε είναι σίγουρη ότι την αγαπάει. Αν σπεί, δεν μπορούμε. Όπω ότι τη σκοτώνει από πάθο. Ακριβώ. Οι νεκροκτονίε ίδιες... ναι, ναι, ναι. δηλαδή γίνονται γιατί ναι, 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 ναι. κάποιοι τι αγαπάνε πάρα Ακριβώς. πολύ. Ναι. Και η ζήλια και το πάθο οδηγεί Ακριβώς. και στο ναι. να τη σκοτώσει. Είναι αυτά τα στερεότυπα. που έλεγε και η κυρία Κούβελα. Δεν έχει γίνει τίποτα πραγματικά στα ΜΜΕ ή κοφεύουν όλοι. Έχουμε ρητέ, όπω είπε και μέσα από τη σύμβαση Κωνσταντινούπολη και από το Συμβούλιο του Πεκίνου, Έχουμε σαφεί οδηγίε για το πώ πρέπει να επηρεάσουν, γιατί δημιουργούν γνώμη, επηρεάζουν πάρα πολύ. Εμεί, μάλιστα, σαν ένα γραφείο, έχουμε ξεκινήσει μία μεγάλη καμπάνια κάτω από την, το hashtag ChangeMedia4Hair για okay. πώ αντιμετωπίζουν. Και θα σα στείλω για ενημερωτικό ναι, υλικό, ναι, ναι, ναι. πώ αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ, ακριβώ αυτό που είπε η κυρία Κούβελα, ότι την, την ενδοοικογενειακή βία, Τη σχεσιακή βία, το που είναι πάρα πολύ και μάλιστα και στου ανήλικου, εγκαθίσανται δηλαδή τα καλούπια τη βία από τόσο μικρή ηλικία Παίρνουν το μοντέλο, και τότε είναι πάρα πολύ αργά να φτάσει μετά όταν παντρεύονται και όταν σχετίζονται και σε μεγαλύτερη και σαν ενήλικη. Πώ αντιμετωπίζουν και την ενδοικογενειακή βία και τα θέματα του βοβιασμού και των γυναικοκτονιών, είναι απελπισία το πώ το αντιμετωπίζουν. Πρέπει δηλαδή δηλαδή να αλλάξουμε γιατί βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι γίνονται και εκεί πέρα οργανωμένες καμπάνιες και έχουν αλλάξει πράγματα στα μίντια. Εμείς λες και βλέπουμε εκπομπές του 50 και ο λόγο και, και, τα γεγονότα που είχαμε και με το Λιάγκα και εξακολουθούν. Εξακολουθεί, δεν ε, αλλάζει ε, όχι, τίποτα. Ε, ειδικά το τηλεοπτικό, όχι ότι πάνε πίσω οι εφημερίδε, του ναι, ναι, πράγματα ναι, ε, φοβερά. Ναι. και τα social media βέβαια. καλά. Εκεί, ναι, ναι, εκεί που δεν ελέγχεται τίποτα. Ε, ε, ειδικά στο ειδικά Twitter, εντάξει. Αυτό είναι. Εγώ είμαι με αγωγέ στο Twitter. Το Twitter, ναι, γιατί δεν, ελέγχεται καθόλου. Δεν ελέγχεται, όντω. Και είναι τρόλα όλα και λοιπά. Ναι, ναι, Έχουμε λοιπόν δράση. Έχουμε. Ε, θέματα να διεκδικήσουμε. Δεν, δεν μπορούμε να πλήξουμε, δεν μπορούμε να πούμε αυτή έτσι, να το, Αυτό είναι σίγουρα απλά. Να το διασκεδάσουμε λίγο έτσι σε εισαγωγικά. Θεωρώ ότι ε, πάντως το θέμα τη σεξουαλική mm. αγωγής αγωγή και τη. Ε, το είχαμε βάλει και σαν Γενική Γραμματεία, μα είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Είχαμε κάνει και επαφέ και με το Υπουργείο Παιδεία και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική. Να μπει σε όλη τη διαβάθμιση τη σχολική ύλη, από, από τα μικρά παιδιά μέχρι το πανεπιστήμιο, μέσα βέβαια από μια επιστημονική επιτροπή που θα δει με ποιον τρόπο θα μπει αυτή η ύλη στα σχολεία, ώστε πράγματι τα παιδιά. Ε, να μαθαίνουν σωστά για το σώμα τους, για τη σεξουαλικότητά τους, ε, για τα θέματα της ισότητας, γιατί εκεί εμπίπτουν όλα αυτά, είναι, αφορούν την ισότητα των φίλων. Έτσι. έτσι ε, ε, και πόσο η γυναίκα δικαιώματα. έχει ίσα δικαιώματα με, με τον άντρα. Βέβαια. Λοιπόν, ε, είχαμε προχωρήσει τη θεματική εβδομάδα που για τρία χρόνια πήγαινε πολύ καλά. Στην αρχή είχαμε αντιδράσεις και τότε για τη θεματική εβδομάδα. Θυμόσαστε αντιδράσεις Βέβαια. από διάφορους τέτοιους κύκλους προφανώς, από γονεί που δεν ξέρανε. Ωστόσο, επειδή επιμείναμε στα τρία χρόνια και είχαμε πολύ καλή αποδοχή. Δεν ξέρω σήμερα αν θα το συνεχίσουν αυτό το πρόγραμμα. Κάναμε επίση μαζί με το νοσοκομείο Έλληνα Βενιζέλου. Η Γενική Γραμματεία είχε κάνει συνεργασία με το Έλληνα Βενιζέλου και κάναμε. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στου μαθητές και στου μαθήτριε, ε, αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία. Κάναμε δηλαδή, ε, πηγαίνανε μέσα στα σχολεία και κάνανε τέτοια προγράμματα. Α, ε, είχαμε επίση επαφή με το Υπουργείο Υγείας ε, για να. Ε, να, έχουμε, ας πούμε, ε, να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση γυναίκε στην, στην άβλωση και να υπάρχει και σωστή ενημέρωση για την αντισύλληψη και για τον απαραίτητο έλεγχο ας πούμε, και να μπορούν να, ε, να, να οδηγούν ας πούμε, σε μια δωρεάν τεχνική διακοπή της κύρισης. Έτσι, σε μια γυναίκα που έχει ανάγκη από αυτή τη την διακοπή. Και γενικά, όλο μας το ελληνικό πρόγραμμα είχε βασιστεί και στα θέματα της, της υγείας πάνω σε αυτά τα, που έβαζε μια σειρά αποδράσει για προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ε, ε, βέβαια, είχαμε την. Έχουμε. Και να πω και Φεθνική κάτι σε αυτό. Τι, τι Σήμερα η κυβέρνηση, αυτό. λοιπόν. Αυτό θέλω να μου πει, ε, είναι στην τα ίδια γραμμή. Τα περισσότερα τα κατάργη. Δηλαδή, είχαμε δηλαδή. αμέσω-αμέσω τα πρώτα. Τα κρούσματα, καλά πέρα ότι κατάργησε τη Γενική Γραμματεία Ισότητα και δημιούργησε μια άλλη, και μάλιστα και, και ότι έβαλε ας πούμε, το, στον τίτλο Γενική Γραμματεία Οικογενειακή Πολιτική και Ισότητα, δείχνει αυτή τη συντηρητική άποψη που έχουν ε, και οι οργανώσει και οι κυβερνήσει οι δεξιέ ότι η γυναίκα είναι. Ε, επαναφορά τη γυναίκα στο σπίτι, με την οικογένεια, η ναι, είναι ο κλπ. Αυτά ναι, τα, ναι, 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 τα αναφυγιστικά ναι, ναι, ναι. στερεότυπα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν και εδώ να πω ότι σήμερα η γυναίκα. Θέλει, έχει βάλει άλλε προτεραιότητε στη ζωή τη. Δηλαδή, ε, θέλει να σπουδάσει και πράγματι σπουδάζουν πολλά και μάλιστα είναι οι περισσότερε οι γυναίκε που μπαίνουν στα πανεπιστήμια και βγαίνουν και από τα πανεπιστήμια. Ε, θέλουν να δουλέψουν οπωσδήποτε και βέβαια θέλουν να κάνουν και μια οικογένεια. Αλλά έχουν μια ιεραρχία. Δεν μπορεί δηλαδή να τι επι... γυρίσει πίσω στο σπίτι. Ε, να κάνε παιδί γιατί έχουμε υποκεντρωτικότητα. Και λοιπά, πούμε. Είχαμε λοιπόν τη... Είχαμε, ε, το πρώτο κρούσμα από την κυβέρνηση τη σημερινή είναι ότι κατάργησε αυτή τη γραμματεία και αμέσω αμέσω ε, κατάργησε ένα διαγωνισμό που είχαμε ε, Σχεδιάσει στη Γενική Γραμματεία, γιατί κάναμε και διαγωνισμού για να, δει, να δείξουμε τα αυτά θυμάμαι. τα θέματα, τι όντα κλπ. Το οποίο έλεγε ήταν ο τίτλο: ε, Άλλαξε για μια μέρα το φίλο στα παιδιά του mm, γυμνασίου. Το θυμά. Με την έννοια να δουν τα στερεότυπα, το κάθε παιδί. Και τα, θα γίνει το παιδί μου. Τα, τα στερεότυπα <laughs> που αντιμετωπίζουν τα γόρια και τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν mm. τα κορίτσια. Λοιπόν, βγήκε η κύκλο. Πήγε στα σχολεία, mm. βγήκε άλλη η κύκλο και την πήραν πίσω. Πρόσφατα, στο... ο Δήμο τη Γλυφάδας, δεξιό και αυτό. Ε, κατάργησε με παρέμβασή του ε, μία, ένα, ε, ένα σεμινάριο εκπαιδευτικό που ήταν για τους εκπαιδευτικούς πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή έχουμε συνέχεια τέτοιες παρεμβάσεις, ψωγυρίσματα. Έχουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας να βάλουμε ηρωδιδάσκαλους ερω, ερω, στα σχολεία. Καταργήσαν την αργία το 30 ε, Ιανουαρίου και βάλαν την κατήχηση ας πούμε και το. Λοιπόν, δημιουργείται μια κατάσταση και στην εκπαίδευση να πάμε στο κατηχητικό σώμα αντί να πάμε στο ένα σχολείο να μάθουμε... Είδα, εντοπίζετε ε... και εσείς και άλλα στοιχεία, έτσι. Είναι Είδα, αυτό ε... που είπατε, το μέρος ε... ενός ενορχιστρωμένου σχεδίου. Ε, ακριβώς, ακριβώς. Ε, και, και αν ε, πάμε και στην πραγματικότητα, εμείς έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις. Ε, ξέρετε πόσες, όχι πόσε εγγύου ε, απολύουν δεν προσλαμβάνουν οι γυναίκες Αυτά, στην αναπαραγωγική με την προοπτική ότι θα μείνει έγκυος. Ναι, 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 ναι. Για ποια διευκόλυνση λοιπόν να ε, μιλάμε. Το ανάποδο ακριβώ. Δηλαδή ε, και αυτή είναι τη γυναίκα η οποία δεν βρίσκει δουλειά γιατί θα γεννήσει μετά τις λες όταν θα ε, όταν να μείνει έγκυος να μην να κάνει έκτρωση. Ε, Εν τω μεταξύ, μετά μπορεί να έχει φτάσει 40 και να έχει τόσα αφού χρόνια αφού. τι έκανε και αφού. δεν έβρισκε ναι, δουλειά. Ναι, έτσι είναι. You can't win εδώ, can't win εδώ Σε αυτό το, εδώ, σε αυτό το εδώ, αυτό πράγμα εδώ, ναι. δεν μπορεί να ναι. ναι. νικήσει. Τι έκανε, γιατί έκανε παιδιά καλά. Τι κάνει. Εσύ δεν κάνει άλλη δουλειά, κάνει παιδιά. <laughs> έτσι, 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 έτσι. Εδώ πέρα μετά θα πούνε. Ούτε στο σακί, ούτε στο σακούλι που λέει. δεν μπορεί να νικήσει. Ακόμα και αυτό το καινούριο το επίδομα γέννηση που λέει. Αυτό είναι και πάλι αυτό το οποίο. Που Λίκιακα, Λίκιακα, ναι. Ναι. Καταρχάς Καταρχά είναι αυτιά, θετικό γιατί ναι. ό,τι επίδομα παίρνει ναι, ε, ένα ζευγάρι, μια γυναίκα, ένα άντρα είναι θετικό γιατί ναι. έχουμε και είχαμε και φτωχοποίηση και ακόμα και έχουμε και ε, ε, έτσι οικονομικό πρόβλημα. Αλλά το να θεωρούν ότι αν πάρει κάποια γυναίκα ένα ζευγάρι, το επίδομα γέννη θα κάνει και παιδί. Ιδίω, α ας πούμε, αν ναι. πάμε, πάμε στα εισοδήματα των 60.000, ε, δεν περιμένει το ζευγάρι που παίρνει 60.000 το μήνα να, το επίδομα αυτό για να κάνει παιδί. Είναι άλλοι λόγοι. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε και μια αντίρρηση έτσι όπω δίνεται. Πρώτα-πρώτα δεν δίνεται όλο μαζί και αμέσω. Εμεί θεωρούμε ότι πρέπει αμέσω το 2.000 να το δίνουν και στο χέρι. Μετά, να μην έχουν διαχωρισμό. Πώς θα δίνουν πρωτα πρώτα-πρώτα, το βάζουν με την καταγωγή και βάζουν και μια μεγάλη διάρκεια ε, το μήνυμα που θα το παίρνει. για το πέρει, να έχει πόσα χρόνια στην Ελλάδα. Εμεί λέμε στον ένα χρόνο που είσαι στην Ελλάδα κλπ. να το παίρνει ό,τι η γυναίκα που θα γεννήσει. Τι θα πει δηλαδή να έχει 10 χρόνια ή 5 χρόνια, α πούμε, όπω το βάζουν, να φύγει. Και μετά, Αυτά το, να τα λέτε καθαρά, να δίνουν, τα, λέτε, τα ακούει ο κόσμο. Το δίνουν, mm. το δίνουν ε, με περικοπέ άλλων επιδομάτων, όπω είναι πούμε, το επίδομα γέννηση και το επίδομα στέγαση το α, αυτό, και λοιπόν, δεν θα τώρα, τι γίνεται. Ένα αντιπαιδαγωγικό που βάζουν. Ότι το παιδί που μένει στην ίδια τάξη κόβεται το επίδομα. Αυτό από... Α, ναι, έχουν τέτοια ρύθμιση στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν, α πούμε. <laughs> δηλαδή, αντιπαιδαγωγικό τελείω. <τέλος, laughs> δηλαδή, θα τιμωρείτε το ζευγάρι, έτσι, γιατί το παιδί για διάφορου <laughs> λόγου έμεινε στην ίδια τάξη και θα χάνει το επίδομα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Πότε... είναι τίποτα αυτό το επίδομα, έτσι. Τίποτα. Δηλαδή, μα δεν είναι, είναι, δεν δεν είναι κίνητρο. Τίποτα. Δεν είναι κίνητρο δεν να γεννήσει τίποτα, μια κίνητρο. γυναίκα, έτσι, να πάρει δύο ναι. χιλιάδε. Ναι, πρέπει τίποτα. να τη διευκολύνει την μητέρα, την εργαζόμενη μητέρα, με άδειε και τη μητέρα και τον πατέρα, με, Τι, με περισσότερα κίνητρα. Ε, Επίση, βάζουμε σε αυτό το νομοσχέδιο βάζουμε και μια άλλη πρόταση. Η εξάμεινη επιδότηση που δίνει ο ΑΕΔ στι εργαζόμενε να πάει και στι γυναίκε. Του ιδιωτικού τομέα που δουλεύουν στο δημόσιο. Σήμερα στο δημόσιο έχουμε πολλέ μορφέ, πολλέ συμβάσει εργασία. Έχουμε πολλέ γυναίκε και άντρε ναι, που ναι. δουλεύουν με ιδιωτική. Ναι, δικαίου. Έτσι. Πρόγμα, λοιπόν, ε, ναι. Λέμε να επεκταθεί αυτό και σε αυτέ τι. Ε, σε εργαζόμενες όπως και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικού δημοσίου δικαίου Τα αντιμετώπισα λοιπόν, και εγώ ε, στη Γραμματεία Είχαμε ε, τέτοιε εργαζόμενες με αυτές τις συμβάσει Και είχαμε πει από τότε να το δούμε αυτό το θέμα Εντάξει, δεν προλάβαμε, ωραία. το προτείνουμε έχουμε σήμερα ένα, Έχουμε ένα, ενάμιση λεπτό Θέλω να κλείσετε αυτό το και να λάβετε υπόψη Ότι εγώ θεωρώ ότι χτυπιέται και ε, με αυτή την ιστορία χτυπιέται και ο φτωχό κόσμο. Δηλαδή, είναι και, είναι, και είναι και ταξικό και θέμα. Από ένα λεπτό, ναι, ναι. Να, το, να το κλείσουμε το θέμα. Ε, Όπω είπαμε, το, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, το δικαίωμα στι εκτρώσει, ε, δεν είναι μόνο ιστορικό και φιλοσοφικό, είναι πολιτικό και κυρίω ε, ταξικό πρέπει να επαγρυπνούμε διότι ε, τίποτα δεν είναι δεδομένο ε, τα πάντα αλλάζουν ε, και το 50 οι άνθρωποι πιστέψανε ότι ο ναζισμός τελείωσε εδώ πέρα και δεν θα ξανάρθει όμως... ε, και η κλιματική, και η κλιματική ε, αλλαγή όλοι ξέραμε λόγω της επιστήμης ότι ε, κάτι γίνεται ε, αλλά ε, τώρα αρχίσαμε ε, να κινητοποιούμαστε ε, οι νόμοι λοιπόν ε, Σπανίω αλλάζουν ή δημιουργούνται καθαρά και μόνο επειδή κάτι είναι αποστημ... ε, επιστημονικά αποδεδειγμένο. Η κοινωνία αλλάζει σιγά σιγά λόγω τη επιστήμης ε, και εν συνεχεία πιέζει την κυβέρνηση να αλλάξει τους νόμους. Πρέπει λοιπόν να πα... ε, παγρυπνούμε, βλέπουμε λοιπόν ότι ε, και τα στοιχειώδη δικαιώματά μα τίθενται, α... ε, 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 η αυτοδιάθεση του σώματό μα τίθεται υπό αμφισβήτηση. Πρέπει ε, σε αυτέ τι προπαγανδιστικέ και απλοϊκές να είναι προσπαθού, τακτικές προσπαθούν να χειραγωγήσουν και να εκβιάσουν συναισθηματικά τις γυναίκες είναι και ένα ζήτημα φοβήσουν. και να τις φοβήσουν, να τρομοκρατήσουν να φοβήσουν ε, ε, λέει η λέει αφήση αυτή καθαρά ότι η γυναίκα δολοφονεί δολοφονεί ένα παιδί, έναν άνθρωπο καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ η, η συζήτηση γίνεται με τις γυναίκες να μην δολοφονούν Απίσης ένα είναι, έχουμε, ένα έχουμε τη στεναχώρια μας παιδί. με την ιστορία ας πούμε, Αυτή έχουμε την κατάθλιψή μας, Ακριβώς. έχουμε τι ε, έχουμε έχουμε κάθε εβδομάδα μία γυναικοκτονία έχουμε δηλαδή μέσα στο 19 πάνω από 15 περιπτώσεις γυναικοκτονιών ε, και αυτό που είπε η κυρία Με εισαγγελίζεις εσείς κουβολή... από τη δικαιοσύνη ναι. μας αφήνουν να είμαστε και εκεί Ακριβώς. κιόλας. Ακριβώς ακριβώς Δηλαδή, ε, 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 αυτό ε, είναι το παλούδι, ε, δεν ναι. είναι. Είναι κάτι το ε, απίστευτο. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα ε, προβλήματα, και ενώ θα έπρεπε όλα ε, αυτά να γίνεται από το δημοτικό και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ε, και η, ε, η ισότητα και πώ ε, συμπεριφέρονται αυτά όλα τα καλούπια μπαίνουν, όπω είπαμε, πάρα πολύ νωρί. Ε, και έχουμε ε, ίδιε ώρες θρησκευτικών και ιστορίε. Ένα σκοταδισμό. Θέλουμε δηλαδή να έρθουμε σε. Ε, ε, θέλουν μια, θέλουμε, θέλουμε, μια διστοπική κοινωνία στο μεσαίωνα. Εκεί θέλουν να μα γυρίσουν. Και χρέος ε, εμά είναι να μην το επιτρέψουν. Άρα, λοιπόν, εμεί αυτό πρέπει να κάνουμε, δεν θα του το επιτρέπουμε. Κυρία Κούβελα, εμεί δεν θέλουμε μια θεοκρατική δημοκρατία. Θέλουμε μια πλουραλιστική δημοκρατία με ισότητα των ανδρών και γυναικών. Κάναμε ένα σημαντικό έργο την προηγούμενη περίοδο που είχαμε την κυβέρνηση. Θα το συνεχίσουμε. Ε, θα σπρώξουμε τα πράγματα να πάνε προ τα μπρο. Θα τη συνεχίσουμε, ναι, εφόσον γίνουμε πάλι κυβέρνηση Εντάξει. και αυτό επιδιώκουμε, να διευρύνουμε και τι δυνάμει μα και ο κόσμο που μα παρακολουθεί και πρέπει να στηρίξει ε, αυτή την προσπάθεια. Ε, διότι διαφορετικά έχουμε πισωγύρισμα και θα εμποδίσουμε με κάθε τρόπο να. Αυτές οι απόψεις να πάνε να, να αλλάξουν και το νόμο. Πρέπει να έχουμε το, το νου μας, ε, δεν θα πάμε πίσω στο μεσαίωνα, ε, να δυναμώσουμε τις συνεργασίες μας με τα κινήματα, με τις γυναίκες και με τους άντρες, με τα κόμματα ε, της δημοκρατίας που έχουν και αυτοί τέτοιε τέτοιες ε, απόψεις και να δημιουργήσουμε ένα... Ε, έτσι μια τέτοια κινητικότητα που να προστατεύει τις γυναίκες, να τις ενθαρρύνουμε, να τις εψυχώσουμε και να παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε. Και επειδή τώρα έχουμε και το θέμα των γυναικοκτονιών, το οποίο αξίζει <Σ2> ναι, μια για να δελτίου, ο ναι, 28 <σχελίδε> του μήνα <σχελίδε> την επόμενη <σχελίδε> τρίτη, να, είμαστε όλες και όλοι έξω από τον Άριο Πάγο που γίνεται η δίκη της Σταπαλούδη. 28, του μήνα, την ημέρα την τρίτη, μεθαύριο δηλαδή. Ωραία. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και οι δύο. Ε, και σαν γυναίκα και σαν δημοσιογράφος εδώ που είστε στο κόκκινο. Χαιρετούμε και εσά. Καλημέρα και χρόνια πολλά στου Γρηγόριδε και τι Γρηγορίε, νομίζω σήμερα. Ναι, ναι. Να είστε καλά.